Μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου, υπάρχει ο λεγόμενος λειτουργικός χώρος και χρόνος. Αυτό σημαίνει ότι τα γεγονότα τα οποία έγιναν τότε είναι τα ίδια γεγονότα που έγιναν σήμερα. Ζήσαμε αυτό που έζησαν τότε, πριν από 2000 χρόνια. Άπαξ σφαγιαστείς ο Κύριος, αΐ σφαγιάζεται. Και γιατί σφαγιάστη ο Κύριος, για ποιο λόγο έδωσε τον εαυτό του ώστε εκουσίως να ανεβεί στο Σταυρό, ενώ μπορούσε ο Θεός με ένα νεύμα του να τους εξαφανίσει όλους. Ήθελε να δείξει την υπερβάλλουσα αγάπη του προς εμάς, τους αποστάτες, εμάς που αγαπάμε τη διαφθορά, εμάς που αγαπάμε ό,τι αρνητικό, εμάς που συστοιχιζόμαστε με τον κόσμο και με τη σάπια φιλοσοφία της Δύσεως και της Ευρώπης. Εμάς που απεμπολίσαμε όλες τις αξίες και τις αρχές του γένους μας και ζούμε σήμερα μέσα σε αυτό το κατάντημα. Ήθελε να δείξει λοιπόν την αγάπη του προς όλο τον κόσμο. Και είδατε, σταυρώθηκε. Σταυρώθηκε γιατί έπρεπε να νικηθεί η φθορά και ο θάνατος που εισήλθε με την παρακουή του Αδάμ και της Εύας. Τότε μπήκε η φθορά και ο θάνατος στο ανθρώπινο γένος και ήλθε ο Χριστός εκουσίως, κάνοντας υπακοή στον ουράνιο Πατέρα, έλαβε την ανθρώπινη σάρκα, την ανθρώπινη φύση, ενώθηκε ως Θεός και ως άνθρωπος, μια ενότητα σε ένα πρόσωπο, στο θεανθρώπινο πρόσωπό του, και έτσι έγινε οδός και θύρα για μας, διότι εμείς μόνο την ανθρώπινη φύση μπορούμε να προσεγγίσουμε και έτσι να ενωθούμε με τη θεότητα. Γιατί έγινε ο Θεός άνθρωπος? Για να γίνουμε εμείς θεοί. Σήμερα έγινε κάτι μεγαλειώδες, πολύ μεγαλειώδες. Βέβαια, πολλοί αναρωτιούνται αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι γιατί δεν ήρθε δυναμικά, γιατί δεν επενέβη στην ιστορία δυναμικά. Δεν επενέβη στην ιστορία δυναμικά, διότι ήθελε βήμα προς βήμα να μας βοηθήσει να μπούμε στο δρόμο της πίστεως και να σπάσουμε τη λογική μας. Και σήμερα τα ίδια συμβαίνουν. Προσπαθούμε με τη λογική να κατανοήσουμε πράγματα τα οποία είναι πέραν της λογικής και ανήκουν στον χώρο της πίστεως. Εάν, αγαπητοί μου, δεν το κατανοήσουμε αυτό και δεν μπούμε στον δρόμο της πίστεως να περπατήσουμε σε αυτόν, αλλά παραμένουμε στη λογική μας, τότε πραγματικά δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε ως αυτή τη θύρα, στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού, ώστε να εισέλθουμε. Και είναι γνωστό ότι ο ίδιος είπε, «Εγώ είμαι η θύρα, εάν της Δήμου εισέλθει, σωθήσετε». Επομένως, δεν υπάρχει σωτηρία. Μας βοηθάει με αυτή την ασθένεια την οποία έδειξε και έπαθε για μας να μπούμε σε αυτό το χώρο, όπως σας είπα. Ξέρετε πώς μοιάζει το πράγμα? Το γεγονός ότι ανέβηκε στο Σταυρό και υπέστη εκουσίως, θεληματικά, αυτά τα φρικτά παθήματα για να μας λυτρώσει από τη φθορά, το θάνατο και την εξουσία του διαβόλου. Ξέρετε πως μοιάζει? Σαν να ήθελε κανείς να περάσει ένα τρένο από μια γέφυρα και τη γέφυρα αυτή, αντί να την κάνει με τσιμέντα και με σίδερα, την έκανε μάχηρα.
Και γιατί το έκανε αυτό ο Χριστός? Ακριβώς, λέω και δεύτερο παράδειγμα, για να καταλάβουμε ότι πρέπει να προχωρούμε, να περπατούμε δια της πίστεως και όχι δια της λογικής. Πολλοί σήμερα επαγγέλλονται και υπόσχονται πολλά πράγματα. Αγαπητοί μου, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο κόσμος βαδίζει εκεί που βαδίζει. Δηλαδή, στην αποστασία. Και αυτή η αποστασία είναι γραμμένη μέσα στις Ιερές Γραφές ότι θα προηγηθεί και ύστερα θα έλθει ο Αντίχριστος και στη συνέχεια ο Χριστός με δόξα, όχι όπως ήλθε ταπεινά, αλλά με δόξα και με όλους τους Αγίους Αγγέλους Του, για να σταθούμε όλοι μας στο παγκόσμιο κριτήριο και να κριθούμε. Αγαπητοί μου, υπάρχει και η μυρική κρίση. Ο θάνατος σταματάει τη γενική κρίση στο σημείο που σταματά η μυρική κρίση. Τότε δηλαδή που φεύγουμε από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό ας είμαστε πάντοτε γρηγορούντες, ξυπνητοί, με τεντωμένο το νεύρο της ψυχής και να είμαστε μέσα μας, να προσπαθούμε ενσυνείδητα να επιλέξουμε ή τον Χριστό ή τον κόσμο και τον κοσμοκράτορα του κόσμου τούτου, το διάβολο. Αν δεν κάνουμε την επιλογή μας, τότε θα περπατάμε κουτσένοντας πότε από το ένα και πότε από το άλλο πόδι. Αυτό όμως δεν βγάζει πουθενά. Γι' αυτό εύχομαι σε όλους αυτά τα οποία σήμερα βιώσαμε να είναι βιώματα διαρκή, συνεχή. Και όλοι μαζί, έτσι με τεντωμένο το νεύρο της ψυχής, με αγάπη προς την άσκηση, με αγάπη προς την κοινωνία των Αγίων Παθημάτων του Χριστού, να προχωρήσουμε, έτσι να συμπάσχουμε συνεχώς μαζί Του, ώστε να έρθει και η στιγμή που, όπως μας είπε και μας υποσχέθηκε Εκείνος, ότι θα συνδοξαστούμε μαζί Του ως παιδιά Του, ως Υιοί και Ημείς, υιοθετηθέντες, Υιοί, όπως Εκείνος και εμείς κληρονόμοι και συγκληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεησόν και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντες ημάς.